κέφαλο προκαλεί ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θα επιτρέπει, όπως όλα δείχνουν, τη δόμηση μεγάλων κτιρίων χωρίς προηγουμένως να έχει απαιτηθεί έγκριση από τις πολεοδομίες τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλεων. Πιο συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου συζητείται να υπάρχει διάταξη που θα δίνει τη δυνατότητα για δόμηση χωρίς προέγκριση της πολεοδομίας για κτίρια άνω των 1.000 τετραγωνικών. Ουσιαστικά κάνει αβάντα και κλείνει το μάτι στους μεγάλους επιχειρηματίες για να κάνουν αυθαιρεσίες. Και είναι το κύριο ζητούμενο ουσιαστικά αυτού του νομοσχεδίου, από ό,τι φαίνεται, του σχεδίου νόμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί προφανώς να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία μας προβληματίζει όλους. Δεν θέλω να επεκταθώ τι ακριβώς μπορεί να κρύβεται πίσω από το πίσω. Θα μου επιτρέψετε να μην πω κάτι παραπάνω, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτό εξυπηρετεί κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών και γενικότερα του περιβάλλοντος, το οποίο θέλουμε και ευελπιστούμε ότι θα το φτιάξουμε καλύτερο τις επόμενες μέρες. Η νέα ρύθμιση κατά πολλούς θα σημάνει μιας νέας γενιάς αυθαίρετα σε όλη τη χώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για πόλεις όπως το Ηράκλειο, που έχει πληρώσει ακριβά την αυθαίρετη δόμηση. Το κύριο είναι πως εδώ μια νέα γενιά αυθαιρέτων από μεγάλους κατασκευαστές, μεγάλους ιδιοκτήτες, ουσιαστικά έρχεται να νομοποιήσει η κυβέρνηση. Κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, οι μηχανικοί μιλούν για ανάγκη αυτή τη φορά οι όποιες ρυθμίσεις να στηριχθούν σε δεδομένα, όπως οι δασικοί χάρτες, τα κτηματολόγια και τα τοπικά πολεοδομικά, εξηγώντας ότι αποσπασματικές κινήσεις και όχι αποφάσεις ενταγμένες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, κάθε άλλο παραδιασφαλίζουν αυτό που απαιτείται πια να έχουν οι σύγχρονες πόλεις και απαιτεί σωστό σχεδιασμό. Όταν δεν έχουμε αυτά, πόσο μηχανικός θα πάει να βγάλει μια άδεια εκτός, χωρίς τουλάχιστον μία προέγκριση από το πολεοδομικό του Δήμου Ηρακλείου ή του Καστελίου ή των Μυρών. Αντιλαμβάνεσαι ποιο αδιέξοδο ή σε ποια ευθύνη παίρνει ο μηχανικός σε κάτι το οποίο δεν έχει ούτε καν το πεδίο ξεκάθαρο. Εάν υπήρχε πολεοδόμηση και χώρος επέκτασης με κανόνες πολεοδομικούς του Ηρακλείου 30 χρόνια πριν, θεωρώ πως δεν θα είχαμε αυτή την αυθαιρετούπολη που καλούμαστε να ζήσουμε, να καλοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε να την κάνουμε ασφαλή για τους δημότες όλοι μας. Την ίδια ώρα, η συγκεκριμένη ρύθμιση ανοίγει το δρόμο για μεταφορά μιας σειράς ευθυνών που μέχρι σήμερα ανήκαν στις πολεοδομίες προς ιδιώτες μηχανικούς που πολλοί εκτιμούν ότι θα βαθύνει το πρόβλημα με την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Για να βελτιωθούμε χρειάζεται στελέχωση. Χρειάζεται στελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού. Ευτυχώς μηχανικούς δεν υπάρχει υποστελέχωση, που υπάρχει υποστελέχωση. Ούτε καν τον έλεγχο της δόμησης που είπαμε, που είναι γραφειοκρατική διαδικασία, πόσο μάλλον να κάνεις έλεγχο επί του πεδίου. Η ανάγκη στελέχωσης των πολεοδομιών αποτελεί πάγιο αίτημα. Η υποστελέχωση είναι άλλωστε αυτή που ευθύνεται για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών. Είμαστε λοιπόν από τις πολεοδομίες που βγάζουν την περισσότερη δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πρωταθλητές στις καθυστερήσεις είναι οι υπηρεσίες δόμησης Αμαρουσίου και Αργοστολίου, ακολουθούν οι πολεοδομίες Αθήνας, Σύρου και Σερών, Λευκάδας, Ηρακλείου και Νίκαιας Ρέντι, Ρεθύμνου και Παγκαίου. Για την έγκριση ενός τοπογραφικού διαγράμματος, τις χειρότερες επιδόσεις είχαν υπηρεσίες δόμησης Αργοστολίου, Χανίων, Σύρου, Αμαρουσίου και Καλυθέας.